Λοιπόν, παιδιά, όπως είχαμε πει, σήμερα θα λύσουμε την τουρμπίνα. Και θα τη λύσω για κανένα δύο λόγους. Όταν το έλυνα το μηχανάκι, παρατήρησα κανένα δύο πραγματάκια. Στο τέλος, το μηχανάκι είχε αρχίσει να μην σηκώνει πίεση. Δηλαδή, έδινες γκάζι, σήκωνε πίεση και μετά την έχανε με τη μία. Δηλαδή εκεί που ήσουν με τον γκάζι έκανε ένα τάπ και ξεφούσκωνε η τουρμπίνα, τέλος. Τέλος πάντων, λύνοντάς το, παρατήρησα ότι ο λαιμός του καρμπιρατέρ εδώ δεν ήταν σφιγμένος καλά με την κεφαλή. Το οποίο μπορεί να σήμαινε ότι έχανε την πίεσή του από εκεί. Επίσης, και επειδή βέβαια έχουμε ξαναπεί αυτή η τουρμπίνα δεν είναι και καμιά τουρμπίνα της προκοπής, έχανε και λίγα, έτρεχανε κάτι βενζίνες από εδώ κάτω, τρέχανε κάτι βενζίνες εδώ πέρα, που είναι κάπου από γάντια, γάντια. Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων είδα και άλλο ένα πραγματάκι το οποίο θα σας το δείξω θα σας το δείξω τώρα στην πορεία. Γι' αυτό λύνοντας την τουρμπίνα. Αμαρτίζουμε έτσι. Βενζίνες. Είναι εδώ. Λοιπόν, το βλέπετε όλοι. Εδώ τι πάει να πει, ότι βρήκε φτερωτή επάνω. Αυτή είναι κόλλα, αυτή που είχα βάλει, γιατί έτρεχε, σας λέει, βενζίνη. Και είχα προσπαθήσει να το στεγανοποιήσω. Τόσο εντάξει, αυτά τα καθαρίσουμε μετά. Πάμε να λύσουμε την άλλη πλευρά. Δύο ώρες να βγάλω μια ασφάλεια. Πάει και το wastegate. Λοιπόν, που αυτό θα το ψάξω, θα το καθαρίσω δηλαδή λίγο εδώ, να δούμε αν φαίνεται να έχει βρει και από εδώ η φτερωτή. Αν και δεν το βλέπω, μάκα έχει πάνω. Γιατί για μένα δεν γίνεται να έχει βρει μία πλευρά και να μην έχει βρει άλλη. Αν έχει βρει μία, θα έχει βρει και άλλη. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται εκεί, αλλά ίσως κάτι έχει γίνει και εδώ. Γιατί έτσι, γιατί τώρα μπήκα στον κόπο που λένε. Γιατί παρατήρησα, παιδιά, αυτό. Παρατήρησα ότι η φτερωτή εδώ είχε ένα τζόγο, τώρα ίσως φαίνεται εδώ, είχε ένα τζόγο, το βλέπετε,
Αυτό λοιπόν πρέπει να μου πείτε εσείς αν είναι φυσιολογικό. Εγώ παιδιά δεν το ξέρω. Τώρα η φτερωτή δεν δείχνει κατεστραμμένη. Φαντάζομαι δηλαδή ότι αν ήταν να είναι κατεστραμμένη, αυτό εδώ θα ήταν τρισχυρότερο σαν ζημιά. Ας πούμε έτσι. Δεν δείχνει να είναι κατεστραμμένη η φτερωτή. Υπάρχει όλο αυτό το... το κενό, το οποίο εμένα μου φαίνεται πολύ. Οπότε τώρα έχουμε δύο δρόμους, παιδιά. Δύο, τέλος πάντων, πολλούς δρόμους έχουμε. Καταρχήν να μου πείτε εσείς αν είναι φυσιολογικό. Αν είναι φυσιολογικό, την κουμπώνω πάνω και προχωράμε. Αν δεν είναι φυσιολογικό, που πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό, γιατί άλλωστε έχει βρει, οπότε για να βρει πάει να πει ότι κάτι έγινε, έχει βρει μέσα δηλαδή στο, εκεί στο, τέλος πάντων μέσα εκεί που κάθεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται δηλαδή αυτό το κομμάτι, αλλά προφανώς για να έχει βρει εδώ πέρα, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, θα την πάω σε ένα τουρμπινά. Θα την πάω σε ένα τουρμπινά να μου πει καταρχήν αν είναι... Καλά, αυτός θα μου πει και ο ίδιος αν είναι πρόβλημα ή δεν είναι και να μου πει και αν επισκευάζεται. Και να μου πει και με πόσα λεφτά επισκευάζεται, γιατί υπάρχει και... αυτό εδώ το κομμάτι υπάρχει όπως το βλέπετε έτσι στο ίντερνετ πάλι να το αγοράσω. Νομίζω ήταν και κανένα 80 ευρώ, νομίζω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάντως το πιο πιθανό, παιδιά, είναι ότι είναι χαλασμένη και είναι χαλασμένη λόγω του λαδιού. Πίστευα ότι η παροχή του λαδιού που του έχω είναι αρκετή, αλλά τώρα ή κάποια στιγμή δεν δούλευε η αντλία και δεν το πήρα χαμπάρι, ή δεν είναι αρκετή η πίεση του λαδιού που σηκώνει αυτή η αντλία, η μούφα αυτή να πούμε εκεί πέρα. Οπότε κάηκε ουσιαστικά. Άρα πείτε μου καταρχήν εσείς, έτσι όπως το βλέπετε, αν αυτό που βλέπετε είναι πρόβλημα. Αν είναι πρόβλημα, πρέπει να την πάω για φτιάξιμο. Αν φτιάχνετε, εξαρτάται το κόστος, θα τη φτιάξω. Αν όχι, πάμε για άλλο τέτοιο. Κάτριτς, πώς λέγεται αυτό. Νομίζω κάτριτς λέγεται. Τέλος πάντων. Και για αντλία βέβαια. Για αντλία πάμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό σας το έχω ξαναπεί ότι η αντλία δεν κάνει αυτή που έχω βάλει. Είναι καταρχήν αντλία βενζίνης, δεν είναι αντλία λαδιού. Και επίσης, όντως το έχω μετανιώσει που το έκανα 52 χιλιοστά το μηχανάκι, αλλά ήδη έχω βρει τη λύση. Οπότε θα το ξανανοίξω δηλαδή. Εν τω μεταξύ, δεν το έχω κουνήσει καν, έχει πάρει μπροστά μόνο αυτό το που είδατε στο βίντεο, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Αυτό έχω βρει ήδη τι θα το κάνω, το κυλιδροπίστωνο δηλαδή, δεν θα το αχρηστεύσω. Θα το βάλω ή στο λευκό το άλλο το στρογγυλοφάναρο που έχω που είναι 51 χιλιοστά και εκείνο, ή θα το βάλω στο μηχανάκι του Βούκα, το οποίο έχει αρχίσει και καίει πάλι λάδια ένα κάρο. Άρα όπως είναι, θα το βγάλω μαζί με την κεφαλή, θα το βάλω στο Βούκα το μηχανάκι και θα το κάνω αυτό εδώ, δεν ξέρω πόσο, θα δούμε, όσο παίρνει. Θα του βάλω ένα 55-56 πιστόνι, flat, με χοντρές φλάτζες, πετάξω την τουρμπίνα πάνω, ίσα και να γουστάρουμε. Στην περίπτωση που δεν φτιάχνεται αυτό, θα κάνουμε και μια ένα περαιτέρω λύσιμο της τουρμπίνας, δηλαδή ακόμα πιο μέσα, να την αλύσουμε όλα εδώ τα βιδάκια εδώ που έχει, αυτά εδώ πέρα. Να βγάλουμε όλα φτερωτές, μαλακές, να δούμε τι γίνεται. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι όντως αυτό είναι πρόβλημα. Για να έχει κάνει αυτή την ιστορία εδώ μέσα πάει να πει ότι υπάρχει θέμα.
Αυτά. Άμα δεν ξέρεις, αυτά παθαίνεις. Θα δούμε.